Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή έχουμε την αποχώρηση. Την αποχώρηση και οδεύουμε προς το Γαλάτσι. Επόμενη εβδομάδα ο μεγάλος. Ναι. Ρε παιδιά, πού δεν πήγε ο Ιούλιος. Ο Ιούλιος παίρνει ωραία πράγματα, να ξέρετε. Ναι, δεν θα αναφέρομαι σε ένα μπουστί. Θα φέρει αέρα, ωραίο. Θα φέρει πολύ ωραίο αέρα. Είναι και την ηλικία μου. Τέλεια. Καλά πήγε αυτό. Μπαμ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που σίγουρα είναι από αυτές τις στιγμές που λες ακούγοντάς το, πω, τι συνέβη. Αναφέρομαι στα λόγια του Πάνου Μουζουράκη, συγγνώμη, χθες, τον Νίκο Μουτσινά, για την κρυσάρα πανικού που έπαθε. Βέβαια, χθες καλεσμένος λοιπόν στον Νίκο Μουτσινά, ο Πάνος Μουζουράκης, μίλησε για μια στιγμή τηλεοπτική, ζωντανή, που έπρεπε να μιλήσει, να μας τα πει κιόλας, έχουμε και το βίντεο να το ακούσουμε, όπου κόπηκαν τα πόδια του και η καρδιά του θα έσπαγε, είχε μια φωνή στο κεφάλι του. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους. Ας το ακούσουμε, να δούμε και την εκπομπή και θα το σχολιάσουμε. Για πάμε. Είσαι χαρούμενος? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ναι. Παιδιά, είναι πολύ χαρούμενος. Και μόνο αυτό με νοιάζει. Άρα, για να... Σκέψου, δηλαδή, πριν από ένα μήνα είχα κρίση πανικού, είχα τέτοια... Πώς θα βγω, όλα. Δεν θέλω να βγω στην τηλεόραση, δεν θέλω να βγω... Α, έχεις πάθει αυτό, αγάπη μου. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όμως, και τώρα, για να... όποτε το σκέφτομαι, ναι, με ξαναγαργαλάει λίγο. Έπαθα μια κρυσάρα πανικού. Πότε? Στο Χατζηνικολάου. Έβγαινα μέσω Skype να μιλήσω για το Σάκη το Ρουβά. Ναι. Και όπως... Ξέρεις πώς είναι εκεί η κατάσταση. Σε παίρνουν Skype για να έχουν την εικόνα, αλλά παίρνουν για τον ήχο, σε παίρνουν στο τηλέφωνο. Ναι, βέβαια. Κάνουν κανονική γραμμή. Ναι. Οπότε εγώ έχω προετοιμαστεί εκεί, έχω κάτσει, βλέπω, παρακολουθώ και τη συνέντευξη. Κάποια στιγμή είναι να βγω στον αέρα, με προαναγγέλει ο Νίκος. Βγαίνω εγώ στον αέρα, αρχινάω, μιλάω. Και κάποια στιγμή μια φωνή λέει: τι κάνεις, σταμάτα λίγο. Δηλαδή θα παρεξηγηθείς τόσο πολύ που μιλάς. Μια φωνή μέσα στο κεφάλι. Μέσα σου. Ναι, ναι, ναι. Και λέω: εντάξει, οκ, θα βάλω φρένο. Πού είναι τα φρένα? Μου λέει: δεν έχουμε φρένα. Λέω: άρα τι θα κάνουμε? Μου λέει: θα τρακάρουμε. Μου λέει: θα τρακάρουμε. Αρχινάει η καρδιά μου και κάνει ένα. Και κάνω ένα κύκλο γύρω από την καρέκλα. Ο Νίκος νόμιζε ότι έφευγα. Πάλι μου λέει: πάνω ήρθε πάλι ο Ντελιβεράς. Γιατί την προηγούμενη φορά που είχα βγει να μιλήσω για την Νατάσα του Ποφίλιου, είχε έρθει ένα Ντελιβεράς και πρέπει να φύγω για λίγο, αλλά ξαναήρθα. Τέλος πάντων, μου λέει: λέω, όχι, Νίκο μου, εδώ είμαι. Κάθομαι ξανά κάτω να ηρεμήσει η καρδιά μου. Δεν ηρεμεί με τίποτα η καρδιά και λέω: ωραία. Συνεχίζω, εγώ μιλάω εντωμεταξύ. Τέλειο. Και λέω: ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε να δει τι θα κάνει. Λέω: θα τελειώσει την ιστορία που λες τώρα, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ αστεία όσο δεν. Όσο περνάει η ώρα. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Ναι, ναι. Θα πας διακριτικά με το χεράκι σου, το mouse πάνω από το κόκκινο κουμπάκι που κλείνει. Και το κλείσει. Και θα κλείσει τη σύνδεση γιατί θα πεθάνει εδώ μπροστά στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Σάκη του Ρουβά. Τι έπαθε. Εκείνη την ώρα θα πάθει η καρδιά σαν να ήταν έτοιμη να χτυ. Οπότε λέω, τελειώνεις η ιστορία. Σκάς γελάκι, πατάς, κλείνεις τη σύνδεση. Εντάξει, ναι. Εντάξει, λέει. Συνοηθήκατε. Ναι, συνοούμε με τη φωνή τη μέσα. Κάτι. Και τελειώνω την ιστορία, κάνω και πατάω το κουμπί και κλείνει η σύνδεση και κάνω ένα... Πέρασες τόσο δύσκολο. Πρόσεξε, α, συγγνώμη. Και ακούω τον Χατζηνικολάου μέσα στα αυτή μου. Γιατί δεν έχει κλείσει μόνο. Δεν έκλεισα ποτέ το τηλέφωνο. Και ακούω τον Νίκο. Έλα πάνω, νομίζω ότι έκλεισε το Skype. Πω, εντάξει. Και τώρα που το θυμήθηκα πάλι, έχει αρχίσει μέσα μου διάφορες σκέψεις. Πάτα το κουμπί. Πάτα το κουμπί. Πω, πραγματικά. Έλα, αγχώθηκα εγώ ακούγοντάς τον, ναι, γιατί χθες δεν είδα το απόσπασμα και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν για πολύ κόσμο τώρα μην γελάμε, αλλά μιας και μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η κρίση πανικού, ναι, δεν είναι κάτι εύκολο να το διαχειριστείς. Τώρα εμείς το αγγίζουμε πολύ επιδερμικά και ευχάριστα, γιατί είναι ο Πάνος Μουζουράκης. Και το κάνει αστείο. Ο οποίος το, ναι, νομίζω και ο ίδιος το διακομωδεί. Το διακομωδεί. Το διακομωδεί και καλό είναι να διακομωδούμε καταστάσεις. Και πρέπει να τις παίρνουμε και λίγο λαφριά. Γιατί συμφάει αυτό, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αναστρέψεις εκείνη τη στιγμή. Και η φωνή που λέει και αυτό που άκουγα είναι κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις αν δεν το έχεις βιώσει. Τι είναι αυτό? Είναι όταν χάνει το σώμα, χάνεις τον έλεγχο του σώματος. Οπότε εκεί που τον χάνεις, αρχίζει και φωνάζει ουσιαστικά ο εγκέφαλος για να το κοντρολάρει. Και αρχίζει και λες: όχι, όχι, κρατήσου τώρα. Το έχω πάθει, ναι, το έχω ζήσει. Οπότε αρχίζει και μιλάς ουσιαστικά στον εαυτό σου εκείνη την ώρα για να μπορείς να τον φέρεις σε ισορροπία. Σε αγχώδη φάση το περνάς αυτό. Ναι, όταν εκτίθεσαι... Είναι πρώτα η κρίση άγχους και μετά η κρίση πανικού. Όπου εκεί έχεις πανικό, νομίζεις ότι φεύγεις από τη ζωή, δεν μπορείς να ελέγξεις, δεν ξέρεις τι θα πεις, δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθεί το σώμα σου. Είναι. Και κάτι πιο γήινο να πω εγώ, που το ξέρω, ότι πολλοί τραγουδιστές όταν μιλάνε σε δημοσιογραφικές εκπομπές. Ναι.
και με δημοσιογράφους πρώτης γραμμής. Και πρέπει να εκτεθούν. Νιώθουν το βάρος, ξυπνάει μέσα τους το τρακ. Το τρακ που δεν είναι θέμα κρίσης πανικού, που βγαίνει στη σκηνή να τραγουδήσει και έχει τρακ. Mm. Έχουν διπλάσιο τρακ όταν βγαίνουν απλά σε μια lifestyle εκπομπή ή στο ραδιόφωνο σε εμάς τις εκπομπές. Όταν βγαίνουν σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, τους πιάνει ένα ότι πρέπει να προσέξουν κάθε λεπτομέρεια. Και δεν θα επικοινωνήσουν με την τέχνη τους. Το τρακ. Που δημιουργεί, είναι, δημιουργεί μια κίνηση ντόμινο που οδηγεί στην κρίση πανικού. Άρα όλα είναι μέσα στο μυαλό, ρε παιδιά.